Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας, επαναλαμβάνω, την κυρία Αντίνα Γκογκάκη. Είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Έμπορο Υπαλλήλων Αθήνας και είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας. Κυρία Γκογκάκη, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, σας και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλεγα νωρίτερα ότι δόθηκαν και τα στοιχεία χθες, τα οποία ξέραμε σε τι κατάσταση ήταν, αλλά ενδεχομένως να είναι και λίγο χειρότερα και όλα σε κάποιες περιπτώσεις, για τις θέσεις εργασίας που χάθηκαν τον Μάρτη, αλλά και για τις αλλαγές οι οποίες προέκυψαν και για τους μισούς μισθούς κλπ. Υπάρχει μια ανησυχία στους εργαζόμενους γενικά για την επόμενη μέρα, βεβαίως, αν θα επιστρέψουμε σε κανονικότητα ή αν όλα αυτά θα γίνουν μόνιμα. Τι λέτε εσείς? Και από τα στοιχεία, όπως είπατε και εσείς, από το Εργάνη, αλλά και από την εικόνα που έχουμε εμείς στους χώρους δουλειάς, ναι, φαίνεται ότι για ακόμα μία φορά και σε αυτές τις συνθήκες, σε συνθήκες πανδημίας, αυτοί που καλούνται να πληρώσουν το μάρμα είναι οι εργαζόμενοι. Ναι. Μιλήσατε και πριν στην εκπομπή σας για την επόμενη μέρα, τις επιχειρήσεις, την ανησυχία τους, τα σχέδιά τους κτλ. Εμείς να σας πούμε ότι και το παρόν για χιλιάδες εργαζόμενους είναι δύσκολο, αλλά και το μέλλον προδιαγράφεται ακόμα πιο δύσκολο και έχουν φροντίσει γι' αυτό τόσο οι προηγούμενες κυβερνήσεις όσο και οι σημερινοί, αρκεί να ρίξουμε μια ματιά στις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και στο πράσινο φως που δώσανε στους εργοδότες για ακόμα μια φορά να χτυπήσουν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Μιλάμε για χιλιάδες απολύσεις, μιλάμε για αλλαγές τραγικές στις εργασιακές σχέσεις και από τον κλάδο του εμπορίου, για εταιρείες που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους ή ακόμα και που δεν την έχουν αναστείλει και καλούνται οι συνάδελφοι να δουλέψουν με το μισό μισθό ή με καθόλου μισθό. Mm-hmm. Καλούνται για ακόμα μια φορά, τα έχουμε ξαναζήσει αυτά και στο παρελθόν, αλλά και τώρα πολύ πιο έντονα μέσα σε αυτές τις συνθήκες, να ζήσουν με τα ελάχιστα και να βάλουν πλάτη ακόμα μία φορά για να μην πέσουν έξω. Κύριε Γκογκάκη, οι επιχειρήσεις. Οι αλλαγές των εργασιακών σχέσεων, τα νέα δεδομένα για τους εργαζόμενους είναι για όλους τους κλάδους. Η εικόνα που έχετε δηλαδή είναι ότι υπάρχουν περιπτώσεις που άλλαξαν άρδιντα πράγματα. Δεν μιλάω για απολύσεις, γιατί ας πούμε στο αεροδρόμιο μάθαμε ότι υπήρχαν επιχειρήσεις εκεί πέρα οι οποίες του αορίστου χρόνου τους κλείσαν αμέσως. Δηλαδή έχουν μείνει με δύο εργαζόμενους επιχειρήσεις που είχαν 500 ή 600. Πεταχτεί εκατοντάδες εργαζόμενοι στον δρόμο. Okay. Αυτή είναι μια ειδική κατηγορία. Από τις αρχές της πανδημίας. Μάλιστα. Εδώ πέρα, στην Ελλάδα, λοιπόν, μου λέτε δηλαδή ότι σε όλη την γκάμα, ας πούμε, των εταιριών έχουμε ζητήματα τα οποία έχουν αλλάξει λόγω των δεδομένων και λόγω των δυνατότητας που έχουν οι επιχειρήσεις να εις βάρος των εργαζομένων να αλλάξουν επί το χείρο τις εργασιακές σχέσεις. Αν ρίξετε και μια ματιά τις καταγγελίες των σωματείων που είναι καθημερινές, ναι, στο τι γίνεται μέσα στους χώρους, θα δείτε ότι αφορά το σύνολο των κλάδων, τους περισσότερους κλάδους, okay, η επίθεση που έχουν δεχτεί οι εργαζόμενοι και τη χειροτέρευση των συνθήκων και των όρων εργασίας τους. Ναι. Το κυριότερο είναι ότι πολλοί συνάδελφοί μας μείνανε άνεργοι, πολλοί συνάδελφοι καλούνται να ζήσουν με τα ελάχιστα, ακόμα και τα 800 ευρώ που περιμένουν να πάρουν και ακόμα δεν τα έχουν πάρει, είπε και πριν ο Σεϊμένης, την άλλη εβδομάδα, αλλά 10 είχε ο Απρίλης και οι υποχρεώσεις δεν περιμένουν. Ναι. Να σας πω ότι πολλοί συνάδελφοι τα 800 ευρώ είναι ήδη χρέη που πρέπει να εξοφλήσουν και καλούνται να ζήσουν με αυτά τα χρήματα μέχρι τέλος Απρίλη και με μια αβεβαιότητα για το τι θα γίνει τους επόμενους μήνες. Να πω, κυρία Γκογκάκη, για να είμαι εντάξει, ότι έχει πει το Υπουργείο και το Οικονομικών και το Εργασίας 15 με 17 από τη μεγάλη, πότε έχει 15, την Τρίτη, Τετάρτη μέχρι και τη μεγάλη Πέμπτη, μεγάλη Παρασκευή θα μπουν τα λεφτά στην πρώτη. Στην πρώτη φουρνιά που θα πάρουν τα 800 άρι. Μετά από μια εβδομάδα η δεύτερη φουρνιά και μετά από τρίτη εβδομάδα, δηλαδή αρχές Μάη, η τρίτη φουρνιά. Έτσι, και εμείς λέμε αυτό, ότι όπως θα μπουν θα βγουν. Αυτό είναι αλήθεια, εντάξει. Όπως θα μπουν θα βγουν, και πρέπει να
Ναι. Τα χρέη είναι δεδομένα, οι υποχρεώσεις είναι δεδομένες, δεν, οι υποχρεώσεις σταματάνε. Και η ανεργία για πολλούς είναι δεδομένη. Σωστό, σωστό. Και η μη απασχόληση για πολλούς είναι δεδομένη και όχι λόγω πανδημίας. Και αυτό το πράγμα θα οξυνθεί τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες. Γι' αυτό και εμείς λέμε οι συνάδελφοι σε αυτές τις συνθήκες να μην μείνουν ούτε σιωπηλοί, ούτε με σταυρωμένα τα χέρια, ούτε για ακόμα μία φορά να βάλουν πλάτη προκειμένου να προχωρήσει στη λογική της εθνικής συνοχής και τα λοιπά, να διεκδικήσουν και να δυναμώσουν τη φωνή τους, προκειμένου να μην πληρώσουν ακόμα μία φορά τα σπασμένα οι εργαζόμενοι. Μάλιστα. Βλέπετε και στον κλάδο του εμπορίου οι καταγγελίες είναι καθημερινές προς τα σωματεία και αυτά που και εμείς καταγγέλουμε, διεκδικούμε για τους συνάδελφούς μας και δεν μπορεί... Συνέχεια οι εργαζόμενοι να είναι με την πλάτη κολλημένη στο τοίχο. Ξεκάθαρο. Ξεκάθαρο, κυρία Γκουγκάκη. Άρα, καταλαβαίνω για να κλείσουμε ότι αυτό που ζητάτε εσείς, αυτό που λέτε εσείς, είναι ότι αφενός έχουμε μια καινούργια κατάσταση η οποία είναι εις βάρος των εργαζομένων και μόνο δυναμικά μπορούν οι εργαζόμενοι να αντιμετωπίσουν όλη αυτή την κατάσταση η οποία έχει δρομολογηθεί λόγω των συνθήκων οι οποίες περπατάνε πρωτόγνωρα βεβαίως και στη χώρα μας αλλά και σε άλλες χώρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και καλημέρα, καλή συνέχεια, καλή δύναμη, καλή κυρία Γκουγκάκη. Καλημέρα, γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Δίνα Γκουγκάκη, είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Εργατοϊπαλλήλων της Αθήνας.